Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι σφίγγει ο κλοιός για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 και υπάρχει αυτή τη στιγμή η έρευνα για 4 κακουργήματα. Βεβαίως, είναι πλέον ο πατέρας Αντώνιος και 10 ακόμα πρόσωπα, ανάμεσά τους και η πρεσβυτέρα η Σταματία Γεωργαντή, βρίσκονται υπό ασφυκτικό κλοιό, Φίλιππε, διότι πέραν της έρευνας που γίνεται για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης των παιδιών, σήμερα ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης έδωσε παραγγελία στην οικονομική αστυνομία για γενικευμένο και σε βάθος έλεγχο των οικονομικών θησκευωτού του κόσμου. Ο εισαγγελέας που έχει χρεωθεί τη δικογραφία για τα οικονομικά έδωσε παραγγελία στην οικονομική αστυνομία να διερευνήσει τα πάντα γύρω από την Κιμωτό, όπως και 11 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, μέλη της οικογένειάς τους και μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Κιβωτού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε ότι πιο αναλυτικά ζητάει ο κύριος Σέβης φορολογικό έλεγχο για όλη την τελευταία πενταετία και άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και όλων των λογαριασμών των προσωπικών των 11 φυσικών προσώπων. Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου, να ενημερωθεί επίσης ζήτηση αν έχουν δοθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, έρευνα αν έχουν δοθεί στην Κιβωτό πάσης φύσεως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊκούς πόρους, και να πούμε ότι τα αδικήματα, Φίλιππε, που διερευνώνται αφορούν 4 κακουργήματα και ειδικότερα την υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάντως, πληροφορίες λένε ότι η έρευνα θα δείξει μεγάλο πάρτι. Μάλιστα.